Η Σοφία Μουτίδου. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Η Σοφία Κουρτίδου. Και η Κρυσταλία σας καλωσορίζουν στο The Pool. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε για μία μέρα ακόμα στο The Booth. Είμαστε εδώ μαζί σας. Για σας. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-212-213-0, διότι είσαστε ο πέμπτος άνθρωπος που συμπληρώνει αυτή την υπέροχη τετράδα και κάνει αυτή την εκπομπή. Χωρίς εσάς η εκπομπή δεν υπάρχει. Λοιπόν, κάποτε ήταν η Bluetooth, αλλά εμείς είπαμε να ακούσουμε τη φωνούλα σου. Μας είπες όχι, έχουμε στραφεί αλλού. Αγαπημένοι μας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας επικοινωνήσουμε σήμερα είναι ότι έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή σήμερα στο Ηράκλειο, της Αττικής, από τον αέρα, με πάρα πολλές ζημιές. Η Σοφία ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Εγώ δηλαδή δεν πρόλαβα να ακούσω τα νέα το πρωί και τα άκουσα από τη Σοφία που το έζησε λίγο. Εμείς το ζήσαμε, παιδιά, γιατί εγώ μένω σχετικά κοντά, οπότε ήμουν ξύπνια κιόλας εκείνη την ώρα. Και ένιωσα σαν να γίνεται σεισμός. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δηλαδή δεν έχω ξαναβιώσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Δηλαδή στην ουσία ήταν ένα βουητό, το σπίτι κάπως έτρεμε, κουνιόντουσαν τα κλειδιά από την πόρτα, δηλαδή ήταν κάτι πολύ περίεργο και άκουγες κάτι σαν μπουνιτά, σαν να βρέχει, σαν... Έπεσε και ένα τείχος, λέει, πάνω σε μια γυναίκα 65 ετών. Γιατί έπεσε κάτι πάνω στον τείχο και ο τείχος του σπιτιού της στην κουζίνα έπεσε και την πλάκο στη γυναίκα. Δηλαδή, μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα. Μα εδώ μιλάμε στον κεντρικό δρόμο, στο Μαρίνο Αντίπα, παιδιά, στο Νέο Ηράκλειο. Γίνανε μεγάλες καταστροφές. Θεωρώ ότι δεν έχουμε θρυνήσει θύματα, γιατί ήταν η ώρα αυτή που συνέβη. Και απορρίσαμε με τη Σόφη γιατί δεν μας έστειλαν μήνυμα για αυτό που θα ακολουθήσει. Την πολιτική προστασία. Ναι. Την άλλη φορά που μας στείλαν μήνυμα ήταν για την Καρδίτσα. Για πού ήταν, για μια άλλη περιοχή. Και τώρα που ήταν στο κέντρο της Αθήνας, εμείς δεν πήραμε μήνυμα ως κάτοικοι κέντρου. Ας από εγώ κοιμόμουν βαθιά. Η Σοφία, ας πούμε, ναι. Ήταν στο Νέο Ηράκλειο και εμείς όλες οι περιοχές εκεί δίπλα. Δηλαδή για τα καλώδια που είδαμε. Τα καλώδια της ΔΕΗ. Και εγώ το μεταξύ είμαι σχετικά κοντά. Δηλαδή το Χαλάνδρι δεν είναι ότι είναι. Είναι και κάποιος δρόμος μέχρι εκεί. Ναι. Θέλω να πω, δεν θέλω να φανταστώ πώς έζησαν οι άνθρωποι εκείνης της Σιλώθηκαν δέντρα, λέει, σε γειτονιές. Ο κολλητός μας μήνυμα, φωτογραφία, ρε παιδί μου, στην αυλή του έχουν πέσει τα πάντα, έχουν γκρεμιστεί. Στην αυλή τώρα του σπιτιού του, ας πούμε. Ναι. Έγινε χαμό. Το θέμα είναι πώς προβλέπονται αυτά τα φαινόμενα, όπως και με το σεισμό. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς σίγουρα στην πρόβλεψη, αλλά δεν είχαμε κάποια ενημέρωση. Αυτό ήταν που σχολιάζαμε τους φίλους. Το καλό δεν είναι ότι τώρα ξέρετε που μένει η Κουρτίδου. Αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας. Οπότε, αν αντέχετε όλο αυτό το σεξινες, να πάτε μια βόλτα στο Χαλάνδρι, παρακαλώ. Γεια σας, κορίτσια. Γεια, είμαι η Πινελόπη. Ποια είσαι? Εγώ είμαι η Αθηνά. Γεια σου, Αθηνά. Γιορτάζουμε την ίδια μέρα, ε. Ναι. Ναι, όχι. 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζεις. Γιορτάζω, φυσικά και γιορτάζω. Πόσο χρονών είσαι, Αθηνά? Είμαι 50 χρονών. Και γιατί μας κάλεσες? Σας κάλεσα. Καταρχήν, σέβομαι πάρα πολύ τις απόψεις σας και ταιριάζω πάρα πολύ με ό,τι λέτε. Πολύ χαίρομαι. Επειδή με προβλημάτισε κάτι τις τελευταίες μέρες, με κάτι που έχει συμβεί με την κόρη μου, που είναι 23 χρονών. Mm-hmm. Πες μας. Λοιπόν, η κόρη μου ζει και εργάζεται τους τελευταίους 6 μήνες μακριά από εμένα, σε άλλο μέρος της Ελλάδας. Και έχουμε μια αρκετά καλή σχέση, ώστε να μου λέει πολλά πράγματα για τη ζωή της και να μου ζητάει την άποψή της. Όχι πάντα να ακολουθεί αυτό που της λέω, αλλά να με ακούει. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραία σχέση ακούγεται. Ναι. Και τον τελευταίο καιρό αυτό που μου είπε από το τηλέφωνο που μιλούσαμε είναι ότι στη δουλειά της έχει έρθει ένας έκτακτος συνεργάτης για 2 εβδομάδες που το γνώρισε, που ήταν παντρεμένος με παιδί και είχε μπει στη διαδικασία να σκεφτεί να προχωρήσει μαζί του, γιατί την φλέρταρε αυτός αρκετά. Την πολιόρκησε. Okay. Εγώ όταν μου το είπε, γύρισε το μυαλό μου. Δεν μου άρεσε καθόλου. Λογικό. Προσπάθησα να το χειριστώ ήρεμα. Γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα στο παιδί μου, που δεν ήταν έτσι μέχρι τώρα. Δηλαδή, τι έβλεπε στο παιδί σου που δεν σου άρεσε? Αυτό, ότι σκέφτηκε να μπει σε ένα ζευγάρι. Να μπει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου. Τη λέω, Άννα μου, δεν μου αρέσει αυτό που λες. Μου λέει, μα θα ήταν μία περιπέτεια. Δηλαδή,
ο αντίλογός της, αυτός ήταν που με έβαλε σε σκέψεις. Λέω, τι γίνεται τώρα. Άλλα πράγματα μου λέει από αυτό που ήξερα αυτό το παιδί μου. Ναι. Λέει, θα ζούσα μια περιπέτεια, αυτός θα έφευγε, δεν θα τον ξανάβλεπω, μα ήταν, λέω, παντρεμένος σε μια άλλη σχέση. Μου λέει, ναι, αλλά εγώ την γυναίκα του δεν την ήξερα, δεν θα πρόδιζα εγώ την γυναίκα του, αυτός θα την πρόδιζε. Λέω, και για ποιο λόγο να αναλωθεί σε κάτι τέτοιο. Μου λέει, πολύ απλά, για να περάσω καλά. Αυτό το για να περάσω καλά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως σε καταλαβαίνω πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Είναι σαν να ακούω τον εαυτό μου, δηλαδή, και εγώ κάπως έτσι θα λειτουργούσα. Ναι. Πιστεύω ότι με κάλεσε πιο πολύ, ακριβώς γιατί ήθελε να ταρακουνήσει, γιατί εκείνη δεν της άρεσε αυτό που πήγε να κάνει, που τελικά δεν έγινε τίποτα και αυτός ο συνεργάτης έφυγε από τη δουλειά τους. Αλλά εμένα με προβλημάτισε ότι είχε άλλες σκέψεις, ότι μέχρι τώρα δεν μου είχε δείξει κάτι τέτοιο. Ήξερα μία σκέψη που είχε, παρακαλώ. Εγώ πιστεύω πως δεν πρέπει να ανησυχείς, γιατί το παιδί σου το επικοινώνει σε αυτό. Δηλαδή, ναι, ήταν τόσο ειλικρινής μαζί σου, σου είπε ακριβώς αυτό και με τον εαυτό της. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι την έχεις μεγαλώσει πολύ ωραία. Σου είπε ακριβώς αυτό που σκεφτόταν, και μπράβο σου, σου είπε ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό της, χωρίς να φοβηθεί, υπέροχο που έχετε αυτή τη σχέση. Της απάντησες ακριβώς αυτό που έχεις και εσύ στο μυαλό σου, το κατάλαβε και δεν προχώρησε σε κάτι που ήξερε και η ίδια ότι δεν είναι ηθικά σωστό. Πάρα πολύ ωραίος χειρισμός. Τώρα αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται να γίνει είναι να επεκταθείτε λίγο καλά, ναι, σε αυτό το επίπεδο. Πως όταν και να της μιλήσεις λίγο, για τη γυναική αλληλεγγύη. Μπράβο. Δηλαδή, αυτό της το είπα ήδη. Αυτό, δηλαδή, εμένα δεν μου άρεσε που σου είπε μόνο ότι «Μα δεν την ξέρω, εκείνος θα την προδώσει, όχι εγώ». Οπότε αυτό είναι το μόνο μελανό σημείο σε όλο αυτό. Όλο αυτό το κομμάτι με την περιπέτεια, λόγω της ηλικίας, όλο αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Το έχουμε περάσει όλοι, νομίζω, σε κάποια φάση. Ναι. Έχει περάσει από το μυαλό μας κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι αν προχωράς ή όχι σε αυτή την πράξη. Αυτό. Και σκέφτηκα, λέω, πώς χειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις ώστε να μην αποξενωθείς με το παιδί σου, να συνεχίσει δηλαδή να μην πιστεύεται, παρόλο που εγώ εκείνη τη στιγμή λέω, θα σε τρομαδίσω, μωρί, εδώ. Ναι, και να μην το εκφράσω, απλά να του πω ότι... Αθηνά μου, γελάω. Ότι μ' αρέσει γιατί λες ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι. Και αυτό είναι πολύ υπέρ σου στο χαρακτήρα σου και το έχεις περάσει και στο παιδί σου. Πρέπει να σε αφήσω. Έγινε. Πολύ ωραία το έχεις χειριστεί. Μπράβο σου. Σε φιλώ. Γεια σου, Αθηνά. Γεια σου. Αυτό το δίπολο θέλω να σε τσουρομαδίσω και το correct που λες μετά. Μα και δεν το κάνεις αυτό. Θέλω να το κουβεντιάσουμε και θες απλά να φέρεις ένα κατσαρόλι στο κεφάλι της. Ναι, θα έρθουμε αντιμέτωπες. Με είσαι μια κορτάκια, εσύ με το αγοράκι. Δεν ξέρω, σου θα έρθεις, αν θες να έρθεις. Πάντως, εγώ ήθελα να πω που λέει η μαμά, αυτό μου θύμισε λίγο εσένα που λες ότι έχουμε ενοχές, που λέει αυτό το για να περάσει καλά με τρέλανε. Το οποίο είναι αντίφαση. Δηλαδή η κοπέλα λέει, θα περάσω καλά. Και ακούστηκε τόσο αλήτικο, γιατί ο άλλος είναι παντρεμένος. Λες, μην να σε πιάσουνε. Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι αυτή είπε για να περάσω καλά. Και ακούστηκε πολύ μποέμ. Πολύ. Είναι αυτό το χωρίς αξίες και αρχές. Η επικίνδυνη ισορροπία που έχεις όταν είσαι φίλη με το παιδί σου. Ναι. Επίσης, συγγνώμη, είπες κάτι για γυναική αλληλεγγύη. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Είναι γενικότερα η αλληλεγγύη σαν έννοια. Αν υπήρχε στις ζωές μας λίγο περισσότερο και λίγο να νοιαζόμασταν για το πώς θα νιώσει ο άλλος. Δηλαδή, εμείς πώς θα νιώθαμε αν μαθαίναμε κάτι αντίστοιχο ότι μας έχουν κάνει. Εμένα πάντα αυτό είναι το κριτήριό μου. Και εμένα. Και απλώς, εφηδηρία μου. Παιδιά, οι άνθρωποι που μπλέκουν σε αυτές τις καταστάσεις, συνήθως αυτό που σκέφτονται είναι ότι αν δεν είναι αυτή, θα είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή, όταν υπάρχει σε μια σχέση ο χώρος να μπει ένα τρίτο πρόσωπο, η κοπέλα αυτή προφανώς σκέφτεται ότι δεν έχει να κάνει με μένα, γιατί αν δεν είμαι εγώ, ο άνθρωπος αυτός ούτως άλλως. Είπε, δεν την απαντάω εγώ. Άλλη κοπέλα. Αυτό δεν είναι πολύ λάθος σκέψη όμως, Σοφία. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, παιδιά. Όντως αυτός που θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να σκεφτεί και αυτός ο οποίος ευθύνεται είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στο ζευγάρι. Και συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Αυτός που θορυβείται περισσότερο είναι αυτός που είναι το τρίτο πρόσωπο. Έτσι ακριβώς. Αυτός έχει τις περισσότερες ενοχές, ενώ ο άλλος που το βιώνει, επειδή δεν έχει το χρόνο πολλές φορές, παιδιά. Αυτός που το βιώνει ζει δύο παράλληλες ζωές. Επίσης, ο άντρας, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να το έχει κάνει και παραπάνω από μία φορά και να του έχει περάσει. Αλλά εκτός αυτού, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν άντρες οι οποίοι αγαπούν εξίσου και τις δύο γυναίκες, κάνουν παράλληλες σχέσεις που μπορεί να είναι χρόνια.
μαζί. Ο άντρας όταν γυρίζει στο σπίτι του έχει μια άλλη πραγματικότητα να αντιμετωπίσει. Έχει μια δεύτερη ζωή. Ενώ εσύ, την οποία το τρίτο πρόσωπο δεν έχει. Δεν έχει. Mm-hmm. Άρα έχει, είναι τελείως διαφορετική η θέση. Και ο χρόνος ο οποίος, δηλαδή ο άλλος και λόγω χρόνου δεν είναι. Πάντως αυτό να... με την φράση, εγώ θα κολλήσω πάλι σε αυτή τη φράση για να περάσει καλά. Το βλέπω και εγώ σε παιδική ηλικία, στη Δήμητρα, ότι πολλές φορές λέει μια ψιλοαλητεία και θέλεις να κάνεις. Γιατί, τι γιατί, δεν σε νοιάζει. Αυτό έχεις καταλάβει από μένα, ότι εμένα δεν θα με νοιάζει κάτι τέτοιο. Μέσα σου, έξω σου, κυρία. Έξω, κυρία, πάντα, παιδιά. Είναι οξύμορο αυτό που είπε ότι να περάσει καλά. Και είναι, όχι, να περάσει καλά, θα περνάς χάλια. Εγώ θα σου πω. Τελείωσε. Αυτό ήταν το αστείο. Μου είπε να περάσει καλά. Ναι, άκου να περάσει καλά, μόνο χάλι. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σου. Θα ήθελα παρακαλώ να μιλήσω με τη δόκτωρα Μουτίδου. Εγώ είμαι. Δεν είμαι δόκτωρας, είμαι το. Είμαι judge. Δόκτωρας είναι η Κούρτ. Εγώ είμαι judge. Γεια σου. Οκ. Okay. Καλησπέρα καταρχάς και στις τέσσερις. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να σας εκφράσω ότι έχετε μια ομορφιά τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική. Ας σταθούμε στην εξωτερική. Εσωτερική το ακούω χρόνια. Τώρα θέλω να ακούω για την εξωτερική. Οκ. Okay, συμφωνώ. Πώς σε λένε? Είμαι ο Αλέξανδρος, είμαι 37. Γεια σου, Αλέξανδρε. Και θα ήθελα να σας εκφράσω κάτι. Ναι. Κυρία Μουτίδου, θα ήθελα να σας δηλώσω καταρχάς ότι έχω μια διαφορετική σεξουαλικότητα. Ναι. Είμαι γκέι δηλαδή, έχω σχέση με έναν άνθρωπο. Ναι. Και εμείς οι straight με ανθρώπους έχουμε σχέση, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Λάκα okay. Ναι. Επειδή είπες έχω με έναν άνθρωπο. Ναι. Συμβαίνει και αυτό ίσως, συμβαίνει και αυτό. Είσαι γκέι λοιπόν. Είμαι σε μια δουλειά στην οποία περιβάλλομαι γενικά από γυναίκες. Ναι. Οι οποίες λόγω της, του χώρου του επαγγελματικού δεν γνωρίζουν για μένα και δέχομαι αρκετά συχνά έντονα φλερτ. Μα ναι, ήθελα να σου το πω. Είσαι όλο το πακέτο το έχεις. Έχεις το... Να ξέρεις ότι είσαι κρυπτοετεροφιλόφιλος, εγώ θα σου το πω. Καταλαβες? Αυτό μου το έχει πει μία ψυχοθεραπεύτρια. Έτσι, δεν ξέρω εγώ. Μην πάτε τζάμπα, εγώ θα σας τα λέω. Εγώ το είπα για τη δόκτωρα, αλλά... Λοιπόν, η Σοφία λέει κάτι μυστικά με τη floor manager. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μία κοπέλα η οποία είναι, μου δείχνει ένα αρκετά έντονο ερωτικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Μου στέλνει κάποιες φωτογραφίες με κάποια καινούργια τατουάζ που έχει κάνει στο σώμα της. Σε ποιο σημείο? Στην κοιλιά της, στα πλευρά της, στο μπούστο της. Στα παΐδια. Ωστόσο... Και αυτή πήγε και ζωγραφίστηκε ολόκληρη, δεν άφησε μέρος. Κάπως έτσι, αχαρτογράφητο. Ναι, για πες. Σου αρέσει, μόνο αυτό πες μου. Σου αρέσει η φάση? Η φάση αν μου αρέσει. Ναι, ναι, ξεβάθομαι. Η φάση είναι ότι ο δικός μου άνθρωπος, επειδή το αντιλαμβάνεται αυτό, ζηλεύει. Ναι, το καταλαβαίνω. Και υπάρχει μία έτσι διαφωνία. Ωραία. Στο κομμάτι το ότι γενικότερα εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος... Δεν το κόβεις. Είναι... Δεν το κόβω στο κομμάτι το φιλικό. Δηλαδή είμαστε σε ένα χώρο πολλοί άνθρωποι μαζί, οπότε... Είμαστε... Άλεξ, ερώτηση. Ναι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ο σύντροφός σου θέλει να τη το κόψεις και εσύ δεν το κόβεις για επαγγελματικούς λόγους. Όχι. Εγώ θα ήθελα γενικότερα να αποφεύγω αυτή την κατάσταση με έναν τρόπο που να είναι λίγο. Να μην είναι. Δηλαδή, εγώ μπορεί και να πω κάποιο ψέμα ότι μπορεί να έχω κάποια σχέση με κάποια κοπέλα για να ρίχνω στάχτη στα μάτια στο περιβάλλον αυτό που είναι και αυτή η κοπέλα, ώστε να το κόβω. Από εκεί και πέρα όμως. Έτσι όμως δεν έχεις καταλάβει κάτι πολύ σημαντικό. Λέγοντας ότι είσαι με κοπέλα άλλη, δεν ρίχνεις τάχτη στα μάτια στις άλλες κοπέλες, γιατί είναι γκομενοπαγίδα η άλλη κοπέλα. Κοπέλα σκύλος μωρό είναι τρέλα. Δηλαδή, άπαξ και εσύ λες ότι έχεις γκόμενα, η γκόμενα δεν λυγίζει. Το αντίθετο, φουντώνει αυτή που σε θέλει. Αλήθεια. Ναι, δεν το ξέρεις. Καλύτερα να πεις είμαι μπακούρι. Είμαι μόνος μου και δεν γουστάρω. Τότε μπορεί να βαρεθεί να σε πολιορκήσει. Άμα είσαι με άλλη. Μπαίνει ο αγώνας μπροστά. Καταλαβαίνεις. Να χωρίσω δηλαδή. Να χωρίσω. Από ποιον? Από την κοπέλα. Τη φανταστική. Ναι. Πες χώρισα και είμαι σε φάση που θέλω να μείνω μόνος. Αλήθεια σου λέω. Πρώτον, για μένα λάθος που το κάνεις επαγγελματικό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πες ότι εσύ έχεις εγκρίνει αυτό το μοντέλο. Εγώ καταλαβαίνω το αγόρι σου και εγώ θα θύμωνα αν δεν το κόβα. Έρχεσαι αντιμέτωπος βέβαια με το τι θέλεις επαγγελματικά εκεί να έχεις ένα τέτοιο ένα μπούσουλα. Καλύτερα να δώσεις να καταλάβουν και οι άλλες. Λίγο τζινάβεις κι εσύ. Θέλεις τα κορίτσια να σε θέλουνε.
Νομίζω πως δεν είναι έτσι. Να σας κάνω μια ερώτηση όμως και στις τέσσερις. Ναι. Έχετε ερωτευτεί κάποιον άνθρωπο στον οποίο μετά είδατε, μάλλον καταλάβατε ότι είναι γκέι, έχει άλλη σεξουαλικότητα? Ναι, εγώ το έχω δηλώσει κιόλας. Εγώ ήμουν με ομοφυλόφιλη. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι, μάλλον ότι κάποια κοπέλα δεν καταλαβαίνει εύκολα το τι συμβαίνει σε έναν άντρα. Το καταλαβαίνει πιο δύσκολα, μάλλον. Όχι, όχι. Η συγκεκριμένη κοπέλα, εγώ το κατάλαβα στις τρεις πρώτες ώρες. Και συνεχίσαμε 8 χρόνια έτσι. Δεν είναι να μην το καταλάβεις, είναι ότι κάποιες δεν το καταλαβαίνουν. Είναι κιουρούκι εντελώς. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή και πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις γκέι, καταλαβαίνεις τι λέω, με πιο έντονη θηλυκότητα από τη δική σου, από ό,τι ακούω, δεν το καταλαβαίνουν κάποιες κοπέλες. Εδώ στο κανάλι έχω εγώ παραδείγματα. Που μου λένε αυτός, αυτός λέει είναι κοπέλα. Είναι όχι αδερφή, είναι στο άρμα επάνω. Όχι μου λέει. Είναι λέει με θέλει. Μετά αποδεικνύεται ότι είναι γκέι. Δεν το καταλαβαίνουν κάποιες, έχουν την τυφλαμάρα. Μετά κάποιες άλλες το καταλαβαίνουν και δέχονται να κάνουν διαδική σχέση. Και κάποιες άλλες παντρεύονται και ομοφυλόφιλους, γνωρίζοντας ότι είναι ομοφυλόφιλοι. Η βεντάλια έχει πολλά. Μάλιστα. Οπότε η δική σας συμβουλή είναι να χωρίσω, να μείνω μπακούρι κάτω τους, κατά το επαγγελματικό κανόνες. Περιβάλλον. Ναι. Είμαι μόνος μου και δεν θέλω τίποτα. Πού πας για μια μπύρα μόνος μου? Να μην σε νοιάζει. Okay. Κόψε πόρτες. Ωραία. Και ωραία. Δώσε προσοχή στο αγόρι σου. Έτσι. Του δίνω μεγάλη προσοχή, τεράστια. Εντάξει, αγόρι μου. Φιλιά. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Θα ακούσω και κάτι παραπάνω. Ναι, θα ακούσω και κάτι ευχαριστώ. Παραπάνω. Να είστε καλά, γεια σου, καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας. Έρχονται εδώ πέρα, μου δείχνουν φωτογραφίες, έρχονται σπίτι μου, είναι αυτός. Μου λένε, γκέι, φαίνεται. Όχι, μου λένε, δεν φαίνεται, είναι μετροσέξουαλ. Είναι γκέι. Ναι. Εγώ έχω μάτι. Εγώ το καταλαβαίνω από τις φωτογραφίες, γιατί επειδή έχουμε πάρα πολλούς φίλους και έχουμε εκπαιδευτεί τόσα χρόνια. Έχουμε σκάνερ. Εγώ το καταλαβαίνω αμέσως. Ναι, αλλά έχει πολλές κοπέλες που το καταλαβαίνουν μετά όταν θέλουν τον αδερφό τους. Νομίζω πως αναλώνεσαι πάρα πολύ στο τι θα πιστεύουν οι άλλοι για τη σεξουαλικότητά σου και. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, το να φτιάξεις ένα ολόκληρο σενάριο για να γίνεις αποδεκτός στο χώρο εργασίας σου. Το σύνηθες είναι. Ναι, επειδή είναι το σύνηθες και τον άκουγα ότι δεν είναι και πολύ συνηθισμένος. Δηλαδή, είναι ένα παιδί νέο, με έξυπνο, δραστήριο. Από αυτά τα παιδιά γίνεται. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό λοιπόν θέλω να το επικοινωνήσω. Αλέξανδρε, αν με ακούς, θα ήθελα να σου πω πως πιστεύω πως είμαστε σε ένα δρόμο που η σεξουαλικότητα των ανθρώπων είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ διαχειρίσιμο πια. Αν θέλεις να αποφύγεις λοιπόν μια γυναίκα που σε ενοχλεί, δεν είναι ανάγκη να της δηλώσεις ότι είσαι γκέι, αλλά δεν χρειάζεται να την ενημερώσεις και ποιο είναι το στάτους σου, ας πούμε. Αυτό γιατί... πιστεύω εγώ. Και επίσης, εγώ αν ήμουν το αγόρι σου, δεν θα ζήλευα. Δηλαδή, γιατί να ζηλέψει μήπως μια άλλη καταλαβαίνει γυναίκα. Το αγόρι του, αυτό που είπε και η Σοφία πριν, γιατί και εγώ αυτό ένιωσα, ότι ίσως. Σαν να θέλει να είναι αρεστός, τον κολακεύει ότι αρέσει και στις γυναίκες και δεν θέλει να τους το χαλάσει αυτό. Να τον κολακεύει δεν είναι κακό. Γιατί, να μην τους το χαλάσει και μέσα τους. Εσάς δεν σας κολακεύει να αρέσετε σε κοπέλες, εμένα με κολακεύει. Εμένα και εμένα με κολακεύει. Δηλαδή όταν μια γυναίκα μου λέει σχόλια που είναι, ξέρω εγώ, αμφίσιμα, δεν προσβάλλομαι. Όχι, βέβαια. Παρόλο που δεν είναι η επιλογή μου. Δεν ζηλεύει όμως ο άντρας σου ή ο άντρας μου. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για μια γυναίκα. Αλλά αν έχω μηνύματα στα παίδια τατουάζ, θα ζηλέψει. Παιδιά, εμένα έχουν ζηλέψει πάντως γυναίκες, επειδή εγώ πάντοτε δεν ξέρω, κάπως με το γυναικείο φίλο. Φλερτάρω λίγο. Όχι, εγώ αυτό μαζί μου. Τέλος πάντων, έβαλα και για το φανοποιό προχθές που λέω για πλάκα ότι το αυτοκίνητό μου, εντάξει, περνάει από διάφορα δεινά τελικά. Είναι τώρα στην οδηγό. Είχαν φύγει όλα από κάτι. Ναι, ακριβώς. Είναι σε μια διαδικασία μεταμόρφωση, μετουσίωση σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να είναι αυτοκίνητο. Αυτό προσδιορίζεται ως κάτι άλλο. Θα πετάξει λίγο. Λοιπόν, και ψάχνω ένα φανοποιό. Και βγάζω ένα story και λέω, παιδιά, ζητείτε φανοποιό να μου ανοίξει κάποιο στο συνεργείο. Τι ζητάω? Φανοποιός, 1,80, να είναι καλό παιδί. Και ωραίος. Και από τι έγινε. Και παιδιά, μηνύματα, τα οποία έχω να πω ότι, δεν θα πω ως επιτοπλίστων, αλλά μπορεί τουλάχιστον τα μισά να ήταν από γυναίκες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μου λέει, φανοποιός δεν είμαι και έχουμε και ένα άλλο μικρό προβληματάκι, είμαι και γυναίκα, αλλά εντάξει, δεν είναι θέμα. Εντάξει, εγώ παιδιά το βρίσκω πολύ cool. Το βρίσκω υπέροχο. Εγώ θα ζήλευα όμως. Εγώ όχι. Ναι. Όχι, γιατί θα ζήλευα, γιατί θα ήμουν σίγουρη, για σένα, ας πούμε, αν τα είχαμε εμείς οι δύο, θα έλεγα τώρα, γιατί είναι Σοφία, δεν το ξεκαθαρίζεις και μέσα σου. Δεν ζηλεύεις τον τρίτο, το δικό σου ζηλεύεις. Όχι, δηλαδή, μήπως εσύ δεν είσαι σίγουρη ότι τελικά εμείς είμαστε και εσύ είσαι μαζί μου και γι' αυτό το κατάλαβες. Δηλαδή, συγγνώμη, αν τα αγόρια σας, ολονών, είχαν ένα αντίστοιχο θέμα και τους προσέγγιζαν γκέι και εκείνοι το άφηναν να συμβαίνει. Θα ζηλεύατε. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο? Γιατί στη γυναίκα είναι πολύ πιο πιθανό να ενδώσεις αυτό το φλερτ.
Κάποια γυναίκα θα μπορούσε να ενδώσει αυτό το φλερτ χωρίς να είναι ομοφιλόφιλη απαραίτητα. Ναι. Σε ένα οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμη και σε ένα πλατωνικό. Η αποποινικοποίηση του γυναικείου, της γυναικείας ομοφιλοφιλίας, οδηγεί και σε μεγαλύτερη χαλάρωση. Δηλαδή, εμείς οι δύο, αν φιληθούμε, και είμαστε πολύ ωραία έτσι, ναι, δεν θα κατηγορηθούμε, καταλαβές, ναι, από το σύνολο. Ενώ ο άντρας είναι σίγουρα στο στόχαστρο, οπότε φροντίζει και τα όρια του να είναι πιο στενά της εκδήλωσης. Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι και το οξύμορο. Ενώ οι γυναίκες, πολύ πιο εύκολα, δύο γυναίκες φίλες μπορεί να περπατήσουν χέρι-χέρι. Μπορεί να φιληθούν στο στόμα, αυτό που λες. Ναι. Απλά στο στόμα. Διότι δεν το κάνουμε την ίδια ευκολία. Παρ' όλα αυτά, οι ομοφιλόφιλες γυναίκες, όπως έχουμε παρατηρήσει άλλη φορά εδώ στην εκπομπή, εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλούν ανοιχτά για τις σχέσεις τους. Σωστό. Και δεν έχουμε περιπτώσεις που γνωρίζουμε ζευγάρια όπως γνωρίζουμε για τους άνδρες ομοφιλόφιλους. Okay, ενδιαφέρον. Παιδιά, ναι, πάρα πολλά συμπεράσματα ζευγάρια. Τι να μου το πεις. 4 και 8 λεπτά, Θεέ μου. Αυτό το τζιγκλάκι ταιριάζει στη σημερινή ημέρα που είναι Τρίτη και 13 και 2020 ναι, ταυτόχρονα, όπως κάπου είδα. Καλησπέρα! Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια, να το! Καλή, πόσο χρονών είσαι εσύ? Είμαι 18 χρονών. Αχ, πιστεύω. Σίγουρα, δεν μας λες ψέματα. Ποια είσαι? Είμαι η Εύα. Σίγουρα, είμαι 18. Γεια σου, Εύα. Εύα, πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε? Ακούστε τι έχει γίνει. Εγώ είχα μια σχέση από Τρίτη Γυμνασίου. Βέβαια, χωρίζαμε λίγο, είχαμε μεγάλα διαστήματα που χωρίζαμε, αλλά τα ξαναβρήκαμε. Τα λες και απότομα, εδώ η μουτίδενα είναι οριακά στη λιποθυμία. Σου λέει, κόρη μου είναι κοντά. Για πες. Ακούστε. Ναι, ναι. Το αγόρι μου με την αδελφή μου δεν έχουν καλή σχέση. Και αυτό κυρίως γιατί η αδελφή μου δεν είναι πολύ φρόνιμη στη δικιά της σχέση. Ναι. Άρα τι, φοβάται ότι θα ξεπορτήσεις κι εσύ, τι? Ναι, ακούστε τι έγινε. Η αδελφή μου ήθελε μια χάρη και αυτή η χάρη ήταν να βγούμε με άλλους δύο. Και έτσι εγώ αναγκάστηκα να πω ψέματα γιατί η αδελφή μου με παρακάλεσε να πω. Και είπα. Και αφού είπα ψέματα, ήταν ένας γνωστός του στο μαγαζί και με έστειλε βίντεο. Ναι. Εύα. Ναι. Γιατί θέλατε να βγείτε με τους άλλους δύο? Ήθελε κάποιον από αυτούς τους δύο μάλλον και βγήκατε τύπου παρεάκι και πήγες μαζί της για support? Ναι, ακριβώς. Και για ποιο λόγο δεν το είπες στο αγόρι σου αυτό? Γιατί δεν ήθελε το αγόρι μου να... Δεν ήθελε η αδερφή μου το αγόρι μου να την κακολογήσει. Καταρχάς δεν του πέφτει και λόγος το τι κάνει η αδερφή σου στη ζωή της. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσεις και εσύ σε εκείνον και εκείνη σε εκείνον. Ναι, το έχουν ξεκαθαρίσει. Το είχαν ξεκαθαρίσει, αλλά και πάλι μέσα του. Μήπως και εσύ δεν βάζεις κάποιο όριο στο αγόρι σου? Δηλαδή, του επιτρέπεις να μιλάει άσχημα για την αδερφή σου? Μάλλον και μπροστά σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Σε σένα δηλαδή τα λέει. Αν δεν περνάει πια στην αδερφή σου. Του το έχω επιτρέψει, γιατί. Αλλά δεν του το έχεις απαγορεύσει? Όχι, δεν του το έχω απαγορεύσει κιόλας, γιατί άμα θέλει να πει τη γνώμη του, θα την πει. Okay. Οπότε τώρα έχει σταλθεί αυτό το βιντεάκι και εσείς έχετε. Πώς είστε με το αγόρι σου? Το είδε? Εμείς και... είμαστε. Το είδε, έγινε έξω φρενών. Ναι. Και δεν αρκείται στο γεγονός ότι εγώ είπα ψέματα για την αδελφή μου, γιατί πιστέψε ότι εγώ βγήκα έξω για τον ίδιο λόγο που βγήκε και εκείνη. Ναι, και απόλυτα κατανοητό. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι καταρχάς πρέπει εσύ να βάλεις τα όρια σου με το αγόρι σου. Πρέπει να το εξηγήσεις αυτό. Το ότι σε έχει κάνει αυτός τώρα να συμπεριφερθείς έτσι, εγώ δεν είμαι πολύ αυτής της άποψης. Καταλαβαίνω ότι έχεις βρει τώρα μια λύση που δεν είναι λύση. Δηλαδή να πεις ψέματα τώρα σε αυτόν. Ξέρεις, ψέμα, το ψέμα φέρνει ψέμα και το ψέμα ψέμα. Και μετά άντε να του αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εγώ θα σου έλεγα να το κάνεις μια συζήτηση τελευταία και να το εξηγήσεις ότι αυτή είναι η κατάσταση με την αδερφή μου. Καλώς ή κακώς. Και δεν έχει βγάλει πουθενά, αλλά εγώ πρέπει να σε... το πω το θέλος στη ζωή μου. Εύα μου, πρέπει να σε κλείσω. Να σε κλείσω. Άκουσε τη συζήτησή μας. Γιατί δεν γίνονται και θαύματα. Πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς γι' αυτό και να διεκδικούμε κάποια πράγματα. Άκουσέ μας. Ευχαριστούμε πολύ που κάλεσες. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου, Εύα μου. Γεια. Τρίτη γυμνασίου, πόσο χρονών είναι?
Τώρα είναι 18, τα έχει 14. Από 14. 15. Καλέ, τι τρίτη γυμνασίου 18. 14, 14. Αρχιστάκτρια Καΐδη, 18 λέει. Τώρα είναι 18. Τώρα είναι 18, τρίτη γυμνασίου 14. Λέω, 14. Βία. Δεν είναι και πολύ μικρή. Ούτε καν. Τι 15, άμα κερδίσεις. Δεν είχες εσύ σχέση τα 14 σου. Αχ, μισό λεπτό. Έκανες τα τούστα παϊδιά. Δεν είχε Σοφία, όμως για σκέψου. Η οθήκη μου. Εύα, εγώ θα πω αυτό και θα το αφήσω το θέμα στα κορίτσια. Ναι, ευχαριστούμε. Πανάστε. Ναι, ευχαριστούμε. Την ευχή μου. Ότι καμιά φορά η ζωή μας φέρνει γεγονότα. Καλά κάνεις και τις μιλάς έναν 70 χρόνων. Τα γεγονότα. Έλα, εσύ. Τα οποία μας δείχνουν ποιο δρόμο θα διαλέξουμε μετέπειτα στη ζωή μας. Δηλαδή, μπορεί να μην χρειάζεται να είσαι άλλο με αυτό το αγόρι. Όπως και να έχει, είπες ψέματα. Όπως και να έχει, φταίς. Όπως και να έχει, αν το αγόρι σου δεν σε συγχωρέσει γι' αυτό, πάει να πει ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορέσει να μείνεις μαζί του και θα πρέπει να βρεις τη χαρά κάπου αλλού. Ίσως σε κάποια δημητριακά, ίσως... Δεν είναι τόσο κάποιο... μικρή. Έλα ρε εσύ, Σοφία. Θέλω να πάω. Εύη, άκουσε με. Εύα, το ότι πήρες τηλέφωνο να μας πεις ένα πρόβλημα βαθιά ενήλικης ζωής, έτσι, εμένα με θορυβεί. Το ότι έχει σχέση ιδέα από τα 14,5 με σκοτώνει. Πείτε με οπισθοδρομική, παλιά, γεροντοκόρη, το αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ σε αυτή την ηλικία οι άνθρωποι να επιλέγουν τι θα κάνουν στη ζωή τους. Πώς θα ανοίξουν το μυαλό τους, αν θα ταξιδέψουν, αν θα σπουδάσουν, πόσο χαβαλέ μπορούν να κάνουν. Το ότι έχεις μπει σε ανώτερα μαθηματικά σχέσεων στα 18 σου, φαντάζομαι ότι στα 30 θα είσαι πτώμα. Θα σέρνεσαι, θα ακούς σχέση και θα κάνεις εμετό. Το ωραίο, το έχω ξαναπεί, έχει την ετυμολογία στην ώρα του. Κάθε τι στην ώρα του είναι ωραίο. Δηλαδή, εγώ στο όριο είμαι να μην είμαι ωραία με την νεοίστικη εκδοχή που πάω να κάνω στις 48 μου. Είμαι στο τσακ να γίνω γελία. Θέλει λοιπόν, κούκλα μου, ναι, θέλει κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Είσαι πάρα πολύ μικρή για να μπλεχτείς σε τόσο δύσκολα σε θέματα σχέσεων, σε αναγκαστικά ψέματα, σε αδερφές παγίδες, σε σόι Βατικανό και σε γειτονιά Βυζάντιο. Τι τοποθέτηση ήταν αυτή η ρίζα όμως, τι θα γίνει. Πραγματικά. Αυτό το πουλί δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Τα πουλιά τα έχουμε για μία. Είναι άχρηστο πουλί είναι κι αυτό. Παιδιά, το ίδιο θα την ενοχλούσε αν ήταν και μία φιλική της σχέση. Δηλαδή και σε μία φίλη της να έλεγε ψέματα τώρα, γιατί μιλάμε για την εφηβεία. Στην εφηβεία ερωτεύεσαι. Δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωμένη σχέση αυτή η κοπέλα στα 15. Όχι να είσαι από τα 14 στο 18, ήδη σε μία σχέση. Εγώ ξέρω. Θέλω τον άνθρωπο αυτό στη ζωή μου για πάντα. Έχω συμμαθητές που κάνανε και οικογένεια και είναι μαζί από το γυμνάσιο, ρε παιδιά. Τώρα και μια χάρα τα παιδιά. Τα φτιάχνουμε και να χωρίζουν. Τα χαλάμε, τα λέγαμε. Μην βάζουμε τώρα. Εμείς τα φτιάχναμε και τα χαλάγαμε. Τα χάλασες. Όρια στον έρωτα. Όντως τότε ήταν όλα πιο. Πώς να το πω. Όχι μεγαλίστηκα. Ναι. Πιο σύντομα, πιο ανάλαφρα. Εμείς ήμασταν teenager. Η teenager είχε και χούφτωμα στο παγκάκι, τα είχε όλα, αλλά είχε και το ληξιπρόθεσμο. Δηλαδή έλυγε σε λίγο. Ναι, αλλά κάποιος μπορεί να θέλει το πιο ομώνυμο και το πιο σταθερό. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, με τη Σοφία μιλάω. Βεβαίως. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα και στην υπόλοιπη παρέα. Είστε όλες καταπληκτικές. Ομορφαίνετε τα μεσημέρια μας. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Σοφία Τιμουτίδου, με την οποία πρέπει να ήμασταν γειτονάκια παλιά όταν έμενε Θεσσαλονίκη. Το βλέπω τώρα, εσύ θα μας πεις την ιστορία της ζωής σου. Θα σας πω την ιστορία της ζωής μου. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος, είμαι 32 χρονών. Γεια σου ρε Γιώργο, γεια σου αγάπη μου. Και από τα προβλήματα της ενήλικης ζωής που συζητούσατε στην προηγούμενη γραμμή, τώρα θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία η οποία είναι λίγο κωμικοτραγική. Αλλά είναι καημός μου, ρε παιδιά, και εντάξει, μπορεί να μην με πολύ νοιάζει, αλλά αντικειμενικά η κατάσταση είναι ό,τι να είναι. Ρίχτο, άσε τον πρόλογο και ρίχτο, γιατί σε νοιάζει για να το λες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω μία συνάδελφο στη δουλειά, στην άμεση ομάδα μου, ναι, η οποία, κορίτσια, δεν κάνει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή, ειδικά τώρα που δουλεύουμε και από το σπίτι, τη μία μέρα, ξέρω εγώ, θα κάτσει, δεν θα μπει καθόλου online, την άλλη μέρα θα κάνει τα νύχια της και θα κάνει Instagram story. Μια άλλη μέρα θα έχει επέτειο και θα γιορτάσει με το αγόρι της και θα το κάνουν live εν ώρα εργασίας. Χειροκροτούμε τη συνάδελφο. Χειροκροτούμε τη συνάδελφο, οκ, ναι. Okay, έγινε. Και γενικά έχουμε και εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Θα το πάμε λίγο ειδικά.
Θα το πάμε λίγο, ναι. Ειδικά, όχι γενικά που μου λες, για να καταλάβω λίγο ποιο είναι το θέμα μας. Η γυναίκα αυτή λοιπόν, εσένα σε ενοχλεί γιατί κάνει όλα αυτά και δεν είναι σωστή στη δουλειά της? Με ενοχλεί γι' αυτό, δεν είναι σωστή στη δουλειά της και βγήκε και υπάλληλος του μήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα την χειροκροτήσουμε, δικαίω την χειροκροτήσαμε. Λοιπόν, πες μου λίγο ρε αγάπη μου, γιατί θα πρέπει να σε κλείσω και θα τρελαθώ τώρα εγώ. Δηλαδή, αυτή η εργάζεται, είναι όντως αποδοτική παρόλα αυτά? Δεν είναι αποδοτική, παιδιά. Είμαστε 8 άτομα στην ομάδα, 7 άτομα κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνει αυτή, παράλληλα με τη δική μας τη δουλειά. Και κάθεται αυτή και βγαίνει από τον μάνατζερ υπάλληλος του μήνα και πραγματικά μένουμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Λέμε τι στο καλό, τι στο καλό κάνει. Δεν ξέρω. Απάντησε, λέει, 2-3 ερωτήσεις και βοήθησε ένα άλλο project στο οποίο δεν ασχολείται κανείς. Δεν χαγείρευε κανονικά, δηλαδή πραγματικά δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Και είναι. Τι ναι. Να πω, δηλαδή πραγματικά θέλω αυτή τη στιγμή να πάρουμε την υπάλληλο του μήνα, που θα της δώσουμε και το πιστοποιητικό της. Δηλαδή εμείς όμως εδώ πέρα μπορούμε να σε χρήσουμε υπάλληλο του χρόνου. Επειδή πρέπει να φύγουμε για break, εγώ σε ακούω ότι είσαι μια χαρά και τα αντιμετωπίζεις όλα με χιούμορ, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Είσαι υπέροχος. Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Πολύ γρήγορα πες μου. Ότι τον επόμενο μήνα πρέπει να συνεργαστώ εγώ μαζί της σε ένα project και δεν θα κάνει τίποτα αυτή. Είμαι σίγουρος. Όλη την καλέ, μια χαρά θα τα πας. Μια χαρά. Μια χαρά θα τα πας, μη μαγχώνεσαι καθόλου και όπως λέει και η φιλανάδα μου Μωτίδου, ποτέ δεν ξέρεις γιατί αυτός ο ανταγωνισμός μπορεί και κάπου να οδηγήσει. Συμφωνείτε, κορίτσια μου? Ναι, ναι, θα τα πούμε σε λίγο. Και να το συζητήσουμε μόλις γυρίσουμε. Τι λέτε? Για πάμε. Του μήνα θα συζητηθεί από το σωματείο αύριο. Εννοείται. Να πάρε μας τηλέφωνο. Διότι Γιώργο, δεν θα σε αφήσουμε έτσι εμείς. Εδώ πέρα συζητάμε για το τι πιστοποιητικά πρέπει να δοθούν και θα σε ξαναβγάλουμε αύριο για να έχεις το χρόνο που σου αναλογεί. Και ποιος ήσουν να εσύ που ήσουν γειτονάς μου και είμαι 48 και ήσουν 32. Δηλαδή το όταν ήμουν 6 δεν υπήρχες. Γιατί όλη τη ζωή εκεί μένεις. Σοφία μαζί σου μεγάλωσα. Κοίτα πόσο κοντή είμαι χωρίς παπούτσια. Όχι, κοίτα πόσο κοντή είμαι εγώ. Εμένα κοιτάξτε, παιδιά. Τηλέφωνο της ημέρας θα βγάλω εγώ τώρα. Έλα. Θέλω τον γκέι που τον στέλνουν οι γυναίκες. Πολύ γούσταρα. Μπράβο. Εδώ και ενός λεπτού σιγή που μας στέλνουν τα παιδιά για την Ατάκα, την πρώτη επική, ποια ήτανε? Θέλει παντρεμένο για να περνάει καλά. Ότι θα την τσουρομαδίσω. Ήθελα να την τσουρομαδίσω, αλλά. Είμαστε με όλες τις μανάδες που θέλουν να τσουρομαδίσουν και με όλες αυτές που δίνουν αγώνα για τη Σουηδία. Ναι. Παρόλο που είμαστε στην Ελλάδα. Γεια σας, παιδιά. Αύριο πάλι. Ciao, ciao.